Επιστρέψαμε λοιπόν από διαφημίσεις και πάμε να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομοφυλόφιδας, τον κύριο Κουτσογεννακόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Καλησπέρα κύριε Σεργιόπουλε. Ο τίτλος είναι «Ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ και το διακύβευμα αυτή την περίοδο». Και έχω πάρει και την πρωτοβουλία για έναν δεύτερο τίτλο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία? Και το λέμε και το γράφουμε αυτό, διότι αυτό είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βγαίνοντας από την αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης. Είπε ότι εκλογές το 16. Να το ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθούμε βέβαια και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες τα καλύτερα, υγεία, χαρά. Δεν θα τα σταματήσετε αυτά εσείς βουλευτές ποτέ έτσι. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που είμαι πολύ καλός στις δημόσιες σχέσεις. Καλός, τέλειο. Αλλά πάμε παρακάτω. Από ό,τι είδα, έχω 342 Δημήτρης και Δήμητρες στην ομάδα. Πάω στοίχημα οπότε, ότι έχετε στείλει μήνυμα σε όλους. Όχι, δεν έχω στείλει ακόμη σε κανέναν, είχα άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, στην κυβέρνηση λοιπόν δεν ξέρω πόσους έχουμε, τον Αβραμόπουλο θυμάμαι μόνος Δημήτρη. πάμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν λέει εκλογές το 2016. Ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο. Δεν θα πω και το συνταγματικό προβλεπόμενο και όλα αυτά, θα πω το ουσιαστικό αναγκαίο. Δηλαδή, μετά από περίοδο μακράς ασταθείας, σκληρής κρίσεως και μεγάλης δοκιμασίας, πλέον έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σαφέστατα σταθεροποιηθεί. Ναι, αλλά από πού και ως πού. Από πού και ως πού το 2016, δηλαδή, ό,τι αριθμητική και να κάνεις το 180 δεν βγαίνει. Κύριε Σεργιόπουλε, πάνω σε αυτό λέγονται πάρα πολλά. Εγώ θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Αυτό που τώρα μοιάζει πιθανό, το Φεβρουάριο μπορεί να είναι πιθανό. Ναι. Ή αυτό που μοιάζει τώρα πιθανό, το Φεβρουάριο να είναι πιθανό. Και εξηγούμε. Συζητώντας με συναδέλφους, από τους οποίους ουσιαστικά θα κριθεί το τι θα γίνει το Φεβρουάριο, αν θα πάμε σε εκλογές ή όχι, βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν προβληματίζονται για πλέον. Αυτό που θα πω είναι και πότε φυσιολογικό και ανθρώπινο και για τη δική τους πολιτική πορεία. Προβληματίζονται πλέον για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της χώρας σε περίπτωση που έχουμε ή δεν έχουμε εκλογές. Και ο προβληματισμός αυτός έχει ενταθεί πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σοβαρός μετά το τελευταίο τράβηγμα αυτιού που είχαμε από τις αγορές. Α. Έτσι. Και δεν ξέρουμε αν συνεχίσουμε. Το βάλατε στο τραπέζι και αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρύβουμε τα πράγματα. Δεν ξέρω, ποιον προειδοποίησαν οι αγορές. Οι αγορές, ξέρετε κάτι. Εγώ ο πρωθυπουργός της χώρας πάντως μίλησε για αστάθεια που προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπω αν το προκαλέσαμε εμείς ή αν το προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την άποψή μου βέβαια, θεωρώ ότι το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάση περιπτώσει για μένα δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι οι αγορές με το που είδανε ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Είτε ακούσανε τον Τσίπρα να λέει ότι εγώ ό,τι συμφωνήσετε εσείς θα τα ακυρώσω, δεν θα τα δεχτώ, δεν θα κάνω, δεν θα ράνω, δεν θα δείξω, θα καταγγείλω, θα κάψω, δεν ξέρω πώς τα λέει κιόλας εκεί. Κάθε φορά χρησιμοποιούν και παραλλαγμένες φρασιολογίες. Ναι. Όπως και να έχει, οι αγορές μας είπανε, λεβέντες, αν θέλετε να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε, συνεχίστε στο ίδιο μοτίβο μεταρρυθμίσεων, τακτοποιήσεως, συμμαζέματος, νοικοκυρέματος, της οικονομίας σας, ναι. Άρα συνεχίστε μια σταθερή πορεία, μην κάνετε πειράματα, ναι. Διότι τα πειράματα ποιος θα κάνει τα πειράματα. Τα πειράματα θα σας πω αμέσως. Τα πειράματα μπορεί να τα κάνει μόνο η επίδοξη καταληψίες εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν πειραματιζόμαστε. Εμείς πλέον έχουμε επιτύχει στόχους, οι οποίοι, ναι, ήταν συμφωνημένοι, ναι, και με βάση αυτό έχουμε αποκτήσει πλέον αξιοπιστία. Mm. Αυτή την αξιοπιστία, η οποία είναι και προσωπική και αντανακλάται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και σαν χώρα, έρχονται και μας λένε μην τη διαταράσετε, μην τη διακυβεύετε. Διότι κύβευσης τι είναι, η πεσή που λέγαμε παλιά, τα ζάρια. Μη ρίχνετε ζαριές, μας λένε. Να είστε σοβαροί, υπεύθυνοι, μετρημένοι, συνεχίστε το νοικοκύρεμα και την προσπάθεια, φτιάξτε κράτος, συνεχίστε όπως πάτε στην οικονομία για να αρχίσετε να βλέπετε και να δρέπετε καρπούς. Ωραία. Κατανοητό. Απλά πράγματα μας λένε. Απλά πράγματα. Τίποτα σοφίες. Γενικά πιστεύω ότι όλα αυτά
Απλά πράγματα είναι. Κάποιοι όμως θέλουν να τα παρουσιάζουν λίγο πολύπλοκα στον ελληνικό λαό, να μπερδεύουν λίγο και τις εξελίξεις και αυτούς που αποφασίζουν. Βλέπουμε και λίγο τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται. Θέλω όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό το ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος θα έλεγε, καλά, τολμάτε χωρίς να έχουν κυβερνήσει να λέτε τέτοια πράγματα. Πού πάει το ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Σεριόπουλε, εγώ συνηθίζω να μελετώ καταρχήν τον αντίπαλο. Όποιος και είναι αυτός. Ναι. Μελετώντας λοιπόν τα σγραφάς του ΣΥΡΙΖΑ, προέβαινε σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις, οι οποίες εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα και περιστατικά. Δεν είναι ούτε υποθέσεις μου, ούτε εικασίες. Για τις ανάγκες λοιπόν της συζητήσεως στη Βουλή, ναι, για την ψήφο εμπιστοσύνης, ξαναμπήκα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ξανακοιτώντας τα γραπτά του. Διεπίστωσα λοιπόν, θα τα πω εντάχει, αν και κάποιες λεπτομέρειες σου να έχουν ενδιαφέρον, αλλά ίσως σε μια άλλη συζήτηση. Ναι, 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 ναι. Πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί, το πολυδιαφημισμένο κείμενο για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος που μας είχαν πει πριν από 1,5 χρόνο ότι 42 οι κατασκευαστές πλυντηρίων, καθηγητές και άνθρωποι του πνεύματος καταρτήσανε, δηλαδή οι προτάσεις τους για την αναθεώρηση του συντάγματος, ήταν αλλαγμένες. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα όμως μπορεί να απλωθεί, να γίνει τεράστια. Έτσι. Θα στα πω σε τίτλους. Εγώ λέω. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ. Να πάμε και εκεί. Θα πάμε και εκεί. Ένα-ένα. 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 Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεται σήμερα. Μπράβο. Απαντάει η κυβέρνηση, ναι, ναι, με την κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, mm-hmm, όλου του προγράμματος που ανακοινώθηκε. Μπράβο. Αυτά είναι για να τα μαζεύουμε γρήγορα. Εγώ λοιπόν, προκειμένου να φτιάξω, ναι, κείμενο που απαντά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ναι, ξεκίνησα και έκανα από την αρχή αυτή τη δουλειά που σας λέω. Αν μου επιτρέψετε να σας πω τα δύο, θα σας πω σημεία, μιας και θέλετε να πάμε και στα σημεία της ΔΕΘ, είναι πολλά περισσότερα, αλλά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Mm-hmm. Έχουν απαλείψει από το κείμενο για την αναθεώρηση συντάγματος ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία σημεία. 11 σημεία. Άλλα είναι τα πιο σοβαρά, άλλα είναι τα μεσαία σπουδαιότητας και άλλα είναι μικρότερης σπουδαιότητας. Το σοβαρότερο όμως, ότι εν ώψη ΔΕΘ αφαιρέσαν από την ιστοσελίδα όλο το περιεχόμενο του φυλαδίου με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογική και οικονομική του πολιτική. Ναι. Διότι εκτός όλων των άλλων, εκεί μέσα περιγράφονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κάτι? Άλλο, ακούστε. Κάνανε πολιτική επιτροπή. Το ανομίες δεν καταλαβαίνω. Να επικεντρωθούμε λίγο εκεί. Μισό λεπτό. Μου το είπατε, mm-hmm, και τόλμησα και το έβαλα ως τίτλο. Μπράβο. Γιατί αυτό λέτε εσείς. Έτσι. Εδώ λοιπόν. Τι σημαίνει ανομίες? Θα εξηγηθώ αμέσως. Αν αυτά τα έκανε κάποιος υπό όρους ποινικού δικαίου, αυτά είναι από πλαστογραφία ως απάτη. Πολιτική απάτη είναι προκειμένο. Το ξεχυλώνετε, δεν το τραβάτε τώρα. Κύριε Στεριόπουλε, πρέπει να είμαστε πλέον. Δεν έχουν ασκήσει διοίκηση. Δεν έχει καμία σημασία. Εάν τα δείγματα της γραφής τους είναι αυτά από τώρα, δηλαδή, όταν θα ασκήσουν διοίκηση. Εάν παραλληλήσω αυτά τα οποία λέτε και κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτά που έχετε κάνει ως πολιτικά κόμματα, mm-hmm, και μιλάω για το δικοματισμό, mm-hmm, τα τελευταία 30-40 χρόνια, mm-hmm, μιλάμε για ψήλους τάχυρα. Δεν νομίζω. Το να απαλήφεις παραδείγματι την αρχική σου πρόβλεψη. Γιατί πρέπει να είστε σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος πάντα σε ό,τι λέω, γιατί τα τεκμηριώνω. Δεν μιλάω ποτέ in abstracto, δεν μιλάω γενικά, ούτε με εικασίες. Με συγκεκριμένα πράγματα, ναι, μιλάω. Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ αντιλαμβάνομαι το ρόλο σας ως κυβερνητικό βουλευτή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, αυτή την περίοδο, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, μετά την κρίση και τη σφαλιάρα στις αγορές, ξεχυλωμένο, ούτε καν τραβηγμένο. Κύριε Στεριόπουλε, εσείς το λέτε ξεχυλωμένο, άλλος θα το πει τραβηγμένο. Εγώ αναφέρομαι σε πραγματικά όμως γεγονότα. Ωραία. Έτσι. Πραγματικό γεγονός ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη στη Βουλή, όπου είπε, ναι, υπάρχουν, λέει, αυτά που λέει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε διάφορες ψευδολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά, λέει, είναι αντιφάσεις. Και έσπευσε να συγχωρήσει. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγχωρήσει. Τα δικαιολογεί όλα. Να συγχωρήσει. Άλλοι λέγαμε αυτό, άλλοι λέγαμε εκείνο. Να τα πει αντιφάσεις, αλλά προσέτησε και το ωραίο. Ότι άλλωστε, λέει ο Μάρξ, έχει πει ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν επιτρέπονται, λέει, επιβάλλονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η αντίληψη των ανθρώπων, ποιο είναι το ύφος και το ήθος. Τα καταλαβαίνω, καταλαβαίνω για την πολιτική, όμως έχω την εντύπωση ότι σήμερα μιλάω με έναν πολιτικό
που του αρέσει να μιλάει όπως λέει και ο ίδιος, είπατε κι εσείς, πράξεις, αποδείξεις, γεγονότα και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα και στα ειδικότερα. Όχι, δεν θα πάμε. Τώρα θα πάμε σε άλλη διαδικασία. Ναι, ναι. Τώρα θα δούμε το πρώτο βίντεο. Θα δούμε το πρώτο βίντεο και θα παρακαλέσω τους συνεργάτες, μπράβο, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο από την συνέντευξη που μας παραχώρησε χθες ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Λευτέρης Θαλασσινός, συμμετέχοντας σε τριήμερο διεθνές επαιτειακό συνέδριο της Αφρόκρεμας των Οικονομολόγων στο Συνεδριακό Κέντρο Δελφών. Και τον ρωτήσαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα παρουσιάσουμε στην πορεία της κουβέντας με τον κύριο Κουτσογεννακόπουλο 4 τέτοια μικρά βιντεάκια για να τα σχολιάσει, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα οικονομικά και τα υπόλοιπα δεδομένα της πολιτικής σκηνής. Μπαίνεις με το 124% του ΑΕΠ στο μνημόνιο και σήμερα είμαστε στο 174%. Θα τα ακούσετε τον κύριο καθηγητή να το περιγράφει. Τι σημαίνει αυτό και γιατί κάποιοι περιγράφουν ως τεράστια επιτυχία του προγράμματος των μνημονίων το ότι βρισκόμαστε στο 174 σε σχέση με το 124 που μπήκαμε. Λευτέρης Θαλασσινός. Θα σας εξηγήσω με λίγα λόγια τι ακριβώς έχει συμβεί στην ελληνική οικονομία. Είναι πράγματι όπως το λέτε. Όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, το χρέος μας ήταν 124% του ΑΕΠ. 124% του ΑΕΠ. Ναι. Το σχέδιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή λέει ότι θα πετύχει το σχέδιο αν το 2020 ή και 2021 το ποσοστό αυτό που πριν το 2008 ήταν στο 124%, το 2020-2021 να είναι στο 125%. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή θα μου πείτε, χάσαμε 12 χρόνια για να ξεκινήσουμε από το 124 και να πάμε στο 125. Ναι, έτσι γίνεται δυστυχώς. Μόνο που το 2008 η τάση αυτού του μέτρου, δηλαδή του μέτρου του χρέους σαν ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν ανωδική, ανέβαινε. Ναι. Το 2020 θα είναι καθοδική. Άλλαξε η φορά λοιπόν του χρέους μας. Τα χρόνια από το 8 μέχρι και σήμερα συνεχώς ανέβαινε. Και αυτή ήταν η τάση. Και την τάση σε μια οικονομία δεν μπορείς να την αλλάξεις αν δεν περάσουν πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν που έγινε, φτάσαμε σήμερα στο 174% είμαστε σήμερα. Όχι το 150, 174%. Αυτή την τάση λοιπόν περιμένουμε να τη δούμε τώρα να στρίβει προς τα κάτω και να έρχεται προς τα κάτω και να ξανασυναντήσουμε τα επίπεδα του 8 το 2020. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το πληρώσουμε. Αυτό είναι το τίμημα της λανθασμένης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Από τότε, κύριε Στεριόπουλε, που μπήκαμε στην Ευρώπη, κάναμε συνεχώς λάθη. Μας έδιναν χρήματα και αντί να τα επενδύσουμε σε παραγωγικές επενδύσεις, τα δίναμε χωρίς έλεγχο σε κάποιους τους πελάτες, θα έλεγα, των πολιτικών κομμάτων. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και επαναλαμβάνω, δεν κάνω καμία διάκριση, είτε αυτή είναι από τη μία πλευρά έως την άλλη. Παντού υπάρχουν πελάτες. Οι ψηφοφόροι, δυστυχώς, στη χώρα μας είναι η πελατεία των κομμάτων. Αυτό χτίστηκε από τότε που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος. Αυτό πρέπει λοιπόν να το σπάσουμε. Και εμείς που καταλαβαίνουμε από αυτά, συμφωνούμε απόλυτα στο να σπάσει αυτός ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ του ψηφοφόρου, του βουλευτή, του πολιτικού κλπ. Η πελατεία λοιπόν, η πολιτική πελατεία πρέπει να σταματήσει. Αν σταματήσει η πολιτική πελατεία, τότε θα λυθούν τα προβλήματα. Διότι ο πολιτικός δεν θα βλέπει τον πελάτη, θα βλέπει τη χώρα του. Η πολιτική πελατεία. Κύριε Κουτσογεννακόπουλε, να δω λίγο σας παρακαλώ τον βουλευτή. Ακούσατε? Καταρχήν, σας κατηγορεί τα τελευταία 20 χρόνια, εγώ το πήγα λίγο πιο πίσω, το μάζεψε ο καθηγητής. Τα τελευταία 20 χρόνια, λέει, τα κόμματα έχετε πολιτική πελατεία. Και αυτό το ασπάζονται άλλοι 100 οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο. Και για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, και εσείς δεν τα μασάτε, το 2021 θα αρχίσει να γυρίζει. 2021, σε 7 χρόνια από τώρα,
Ποιος έχει φλωμώσει τον κόσμο με ψέματα? Διότι αυτοί οι τεχνοκράτες δεν έχουν ανάγκη να πούν ψέματα σε κανέναν. Είναι επαιτειακό διεθνές οικονομικό συνέδριο, ξεκίνησε από την ΠΝΙΚΑ, τα λέω γρήγορα, και έρχεται εδώ επαιτειακά μετά από αρκετά χρόνια στο συνεδριακό κέντρο των Δελφών, στον ομφαλό της γης. Γιατί εξετάζουν συνολικά τα οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως, με μεγάλη παρένθεση στην ελληνική κρίση. Ακούσατε πώς το περιέγραψε ο κύριος Θαλασσινός? Εξαιρετικά. Καταρχήν, να συγχαρώ που τον ανακαλύψατε. Ο άνθρωπος φαίνεται και σοβαρός και εγκρατής και φαίνεται επίσης ότι δεν έχει κομματικές εξαρτήσεις. Καμία, θα το ακούσετε και στη συνέχεια. Να υπηρετεί έτσι ή αλλιώς. Θα το ακούσετε και στη συνέχεια. Βεβαίως, εγώ το συνέδριο αυτό από εσάς το έμαθα. Σας το έκρυψαν επιμελώς όλοι, το ξέρω. Δεν καταλαβαίνω βέβαια το λόγο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ναι. Κάτι συμβαίνει. Σημασία έχει όμως ότι κάτι εξάγεται. Προηγουμένως μίλησα για 5 με 7 χρόνια στα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να αποκτά τον βηματισμό, έτσι, τον παραγωγικό της προηγουμένης περίοδου. Στο 20... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Ο καθηγητής είπε ότι το 2020-21 θα αρχίσουμε να παίρνουμε την καμπύλη ανάποδα. Γιατί μέχρι τότε θα έχει μεσολαβήσει αυτό που λέω εγώ. Διότι αν εμείς εξακολουθούμε να καταβυθιζόμαστε, να μην έχουμε παραγωγικότητα, να μην αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πέσει το χρέος. Mm-hmm. Έτσι. Θα εξακολουθούμε να έχουμε δανειακές ανάγκες, το χρέος θα αυξάνεται και το ποσοστό του σε σχέση με το ΑΕΠ, ναι, θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Εισαγωγή, παρενθετική αυτή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, για το θέμα της πελατείας, έχω ορθογραφήσει, τα έχω πει και επωνύμως και μάλιστα έχω χρησιμοποιήσει κατά επανάληψη και στο δημόσιο λόγο μου το ρωμαϊκό λατινικό όρο του clients clientis. Και έχω εξηγήσει τι ήταν αυτό. Ναι. Έτσι. Ο συγκλητικός που ήθελε να εκλεγεί είχε τη συγκεκριμένη πελατεία μέσα στους απόρους πτωχούς κτλ. Ναι. Στην οποία χρονικά διαστήματα έδινε παροχές και όσο πλησίαζαν οι εκλογές, οι παροχές αυτές αυξανόντουσαν προκειμένου να εξασφαλίσει την ψήφο τους. Αυτό λοιπόν στα καθημάς μεταφερόμενο έχει πάει σε άλλα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι, σχηματικά τα λέω τώρα, το κόμμα των μικρομεσαίων, εσείς είστε το κόμμα των μεγάλων μικρομεσαίων και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, διαλέγοντας κάθε φορά πελατεία, προκειμένου να έχουμε το αντικατάλλαγμα, έχουν γίνει αυτά τα οποία γίναν την τελευταία 30 ετία. Mm-hmm. Έτσι. Ο καθηγητής το μέτρησε από τα 20 χρόνια, προφανώς από την είσοδό μας στην ΟΝΕ περίπου, έτσι, και λίγο πριν. Σωστά το είπε ο άνθρωπος, γιατί υποτίθεται ότι μπαίνοντας στην ΟΝΕ, μπαίνοντας δηλαδή στο ευρώ, έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Ασχέτως αν εμείς κάναμε ότι τα ακολουθούσαμε, μαγειρεύαμε προϋπολογισμούς, στατιστικές και όλα αυτά τα κόλπα που ξέρουμε. Τώρα συγγνώμη. Και διαθέτοντας τους πόρους. Τώρα συγγνώμη. Mm-hmm. Λέτε, μαγειρεύαμε προϋπολογισμούς. Είναι κρυμνίστικα. Και από αυτά. Πάνω έχω οι ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Αλλάξτε τον τίτλο τώρα. Οι ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αλλάζω καθόλου. Οι ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ και του δικοματισμού. Αλλάξτε τον τίτλο τώρα. Οι ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ και του δικοματισμού. Βάλτε το και έτσι. Βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τα παραδέχεστε. Που έρχεται. Ακούστε με λίγο. Θα με ακούσετε, ξέρω. Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έρχεται και τι κάνει. Υιοθετεί τις πρακτικές των ανομιών μέχρι τώρα συστήματος, του παρελθόντος συστήματος. Ναι, αλλά δεν έχει ασκήσει διοίκηση. Για φανταστείτε να ασκήσει κιόλας. Τώρα προκαταβολικά. Όταν λοιπόν. Ακούστε. Τώρα προκαταβολικά. Ακούστε με. Όταν λοιπόν έρχεται. Παρακαλώ, κύριε Κοσίφη, οι ανομίες του ΣΥΡΙΖΑ και του δικοματισμού. Έτσι, μπράβο. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και βγάζει παραδείγματι, ένα σημείο θα σας πω. Ότι οι δαπάνες παιδείας, υγείας και κατοικίας θα προβλέπονται ότι θα είναι εκτός δημοσιονομικών ελλημάτων. Αυτό, ναι, τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό? Θα σας δείξω, τι σημαίνει, πρωτογενές πλεύρασμα. Γιατί το απαλήφθη? Και δεν το λέω εγώ. Βεβαίως και θα το λέει ο καθηγητής. Αλλά εδώ λοιπόν με αυτά που είπα εγώ πριν επιβεβαιώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως επελάβνουσα και επερχομένη δύναμη εξουσίας, κύριε Στεριόπουλε, υιοθετεί πρακτικές του παρελθόντος άνομες, οι οποίες οδηγήσαν σε αυτά τα οποία οδηγήσαν. Εάν λοιπόν προκαταβολικός
Έχουμε σαφέστατα δείγματα τέτοιας πρακτικής, τι μπορεί να εγγυάται το μέλλον και τη συνέχεια, όταν θα καλυφθεί λοιπόν εν της πράγμαση να κυβερνήσει. Ναι. Εμένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Εγώ θέτω το ερώτημα, γιατί είναι προφανής για μένα η απάντηση, αλλά πιστεύω και για τον κόσμο. Εγώ θέτω λοιπόν τον προβληματισμό στον κόσμο και να διαλέξει ο κόσμος. Θέλει αυτές τις μαϊμουδιές, θέλει αυτά τα μαγειρέματα, θέλει αυτές τις εικονικότητες ή τον σκληρό, δυστυχώς, αλλά αληθινό δρόμο τον οποίο δείχνουμε εμείς, διότι εμείς πλέον, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε πολιτική, ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά πατάτε στην κομματική πελατεία, κύριε Κουτσογιανόπουλε. Δεν υπάρχει πλέον κομματική πελατεία, κύριε Στεργιόπουλε. Είναι ξεκάθαρο τι υπάρχει. Κύριε Στεργιόπουλε. Και δεν εννοώ μόνο τους πολίτες. Το ο κύριος καθηγητής δεν είπε μόνο ότι η κομματική πελατεία είναι οι πολίτες. Κομματική πελατεία είναι και τα συμφέροντα, κύριε Κωνσταντινακόπουλε. Κομματική πελατεία είναι αυτοί στους οποίους αρνείστε να απλώσετε το χέρι να πάρετε. Λοιπόν, όλοι, όποιο συμφέρον και να εξυπηρετούν, είναι πολίτες αυτού του κράτους. Έτσι. Και ο καθένας δραστηριοποιείται σε έναν τομέα. Άλλοι μπορεί να είναι απλώς ένας φτωχός συνταξιούχος και άλλος μπορεί να είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Το γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ κοστίζει το ίδιο για όλους. Το γάλα, λοιπόν, μιας και το είπατε, το γάλα είναι δείγμα ότι ακόμη δεν έχουμε απεξαρτηθεί πλήρως. Συμφωνώ. Όχι όλοι, ορισμένοι, οι οποίοι συμπεριφερθήκαν όπως συμπεριφερθήκαν μέσα στη Βουλή, οι οποίοι τελικά είτε το καταλάβανε είτε δεν το καταλάβανε, είτε το ξέρανε δεν το ξέρανε, εξυπηρετήσαν συμφέρον. Έτσι, διότι αν είχε παραμείνει η αρχική ρύθμιση, είναι βέβαιο και αυτό πλέον το έχουν αντιληφθεί όλοι, το γάλα θα είχε φθηνεί. Οι συμβάσεις με την τροπολογία που έγινε. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι συμφέρον. Μισό λεπτό. Κατασκευαστικές εταιρείες είναι συμφέρον. Να τα ολοκληρώνουμε ένα. Τα έργα στην Ολυμπιάδα που μας καταχρέωσαν είναι συμφέρον. Δεν είναι το ίδιο. Τι, μπερδεύεστε! Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπερδεύεστε, απλά το ανοίγω πολύ. Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Πρέπει όμως. Λέω το γάλα. Είστε ένας υπιέστατος πολιτικός, τσιμπάτε το γάλα, θέλετε να το απέξω. Όχι, αναφέρατε αυτό, απαντώ σε αυτό. Θα απαντήσω και σε αυτό. Παράδειγμα, έφερα. Και το παράδειγμα δεν πήγαινε στο γάλα. Πήγαινε σε ότι το γάλα έχει την τιμή που έχει στο ράφι και για μένα που παίρνω τα χρήματα που παίρνω και για εσά που παίρνετε δεκαπλάσια από μένα. Μπράβο λοιπόν. Εκεί λοιπόν ήρθε μια ρύθμιση, η οποία ήταν σκληρή για αυτό το συμφέρον που λέτε εσείς. Ναι. Και τι φαινόμενο είχαμε, βγήκαν στα κεραμίθια κάποια κόμματα και κάποιοι βουλευτές και σκούζανε. Απειλώντας ότι θα την καταψηφίσουν και θα καταψηφίσουν και το νομοσχέδιο. Έχει η Ελλάδα πρωτογενές πλεόνασμα. Η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Κοιτάξτε. Από πού το έχει. Ακούστε. Από πού το έχει. Από πού το έχει. Λευτέρης Θαλασσινός. Λευτέρης Θαλασσινός. Η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε, να ακούσετε από πού έχει πρωτογενές πλεόνασμα η Ελλάδα. Και γιατί είμαστε οι μάγκες εμείς τώρα, ως χώρα, που έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ακούει και ο κύριος Σταϊκούρας. Ότι επειδή το λέει, όχι ο ίδιος, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και έχουμε και τον κύριο Κουτσογιαννακόπουλο εδώ και οι δύο από τον νομό είναι. Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Λευτέρη Θαλασσινό, να μας λέει τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα, αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, από πού το έχουμε και πώς το βρήκαμε. Και αν μπορούμε να είμαστε τόσο μάγκες που να το λέμε προς τα έξω έτσι τόσο καθαρά, ότι η Ελλάδα απέκτησε πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πραγματικό το πρωτογενές πλεόνασμα. Μόνο θα σας πω τι μου απάντησε ο πατέρας μου, ο οποίος είναι συνταξιούχος 85 ετών. Βεβαίως μου λέει, πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν μου κόψανε την σύνταξη, τα χρήματα αυτά τα πήρανε και δημιούργησαν πλεόνασμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Το πλεόνασμα ήταν πραγματικό. Αλλά από πού προήλθε. Δεν προήλθε. Το επιβεβαίωσατε. Δημιουργική λογιστική είναι. Λοιπόν, δεν προήλθε από την βελτίωση παραγωγής ικανότητας του κράτους να παράγει χρήμα. Από την ικανότητά του να κόψει έξοδα. Και μάλιστα ποια ήταν τα ευκολότερα έξοδα. Οι συντάξεις, οι αμοιβές. Μάζεσαν λοιπόν τα χρήματα αυτά και αντί να τα δώσουν εκεί που έπρεπε, λέει, μας περίσσεψαν. Αυτά είναι μέρος της δημιουργικής λογιστικής ή αν θέλετε είναι μέρος μιας στρατηγικής που εφαρμόζεται και που κάποιοι θεωρούν ότι πέτυχαν στο έργο τους, όταν αντί να κάνεις το άλλο, το δύσκολο, που το δύσκολο ποιο είναι, να βρεις τρόπο να μαζέψεις τα έσοδα που δεν εισπράττεις, όχι να κόψεις δαπάνες που είναι στα χέρια σου και λες αυτά τα χρήματα δεν τα δίνω,
Εάν πραγματικά θέλουμε μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική, πρέπει να βγούμε και να πούμε τα έσοδα, τα εισπραχθέντα αυτή την περίοδο, αυτό το χρόνο, από 100 έγιναν 120 ή 130. Τότε θα σου πω μπράβο, εδώ φαίνεται ότι εφαρμόζει και μάλιστα, όχι αυξάνοντας τους φόρους, αυξάνοντας τον ελεγκτικό σου μηχανισμό. Γιατί, για να μην κρυβόμαστε, οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας είναι τεράστιες. Αν καταφέρει κάποιος και εισπράττει σωστά αυτά που ο κάθε πολίτης έχει υποχρέωση να δώσει προς το κράτος. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς. Επιτέλους, γιατί δεν γίνεται. Επιτέλους η αλήθεια, κύριε καθηγητά. Επιτέλους είπε κάποιος την αλήθεια. Γιατί δεν γίνεται. Διότι αυτοί που εισπράττουν αυτά τα έσοδα είναι η πελατεία των κομμάτων. Και αυτή η πελατεία των κομμάτων έχει μάθει να παραβλέπει όλα αυτά και να κινείται με ένα δικό της ρυθμό και με δικές τους ταχύτητες, μη δίνοντας και πολύ μεγάλη σημασία στο τι θα γίνει εάν εγώ δεν στείλω στην ώρα μου το, την απόδειξη να εισπράξω ή να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητες που μου δίνει η νομοθεσία να τιμωρήσω αυτόν που διαφεύγει των φόρων κλπ. Αυτά είναι το αποτέλεσμα του κακού σχεδιασμού του κράτους, του κακού κράτους που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και της αδυναμίας των εισπρακτικών μηχανισμών να εισπράξουν αυτά που έπρεπε να είχαν εισπράξει εδώ και χρόνια. Και όχι να κόψουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτά. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Κύριε Κουτσογιανακόπουλε, αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα. Πόσο περήφανος μπορεί να είναι ένας κυβερνητικός βουλευτής όταν το πρωτογενές πλεόνασμα που ανακοινώνει ο κύριος Σταϊκούρας και όποιος ήταν στη θέση αυτή τέλος πάντων στηρίζεται στο τι έκοψες από τον συνταξιούχο που σου δουλεύει μια ζωή. Πόσο περήφανος μπορεί να είναι ένας βουλευτής που τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός, τον έστειλε στο κοινοβούλιο για να του πει «Εγώ κέρδισα, έχω πρωτογενές πλεόνασμα γιατί σου έκοψα από αυτά που δούλεψες μια ζωή». Λοιπόν, στο γενικό πλαίσιο των παρατηρήσεων και των διαπιστώσεων του κυρίου καθηγητού, σαφώς έχω σύμπτωση, έτσι. Απλώς θέλω να θέσω δύο παραμέτρους. Το τι έχει γίνει στο μεταξύ διάστημα, έτσι. Μέσα σε 2-2,5 χρόνια έπρεπε να γίνουν αυτά που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής. Δηλαδή, αφενός μεν να μοιράσεις μία πίτα που ξαφνικά, όπως λέω παραστατικά, από το μεγάλο του Χαλκοματένιο πήγε στο ταψάκι του φούρνου της κουζίνας. Μίκρινη πίτα, ναι. Έτσι. Έπρεπε αυτό όμως να το μοιράσεις ο ίδιος. Προσέξτε, δεν έχει διαφοροποιηθεί ο αριθμός των αποδεκτών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να φτιάξεις αυτό που δεν είχες ποτέ, κράτος, αυτό που είπα στην αρχή, το ασπόνδυλο, τη Μέδουσα, να φτιάξεις μηχανισμό να εισπράττεις αυτά που πρέπει να εισπράττει, αλλά, αυτό που δεν είπε ο κύριος καθηγητής, να δημιουργήσεις και τις δομές, τις υποδομές και να προσελκύσεις εκείνους οι οποίοι θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα σου. Όπα. Έτσι. Όπα. Άρα εδώ έχουμε τρία πράγματα, δεν είναι ένα. Ξεχνάτε το βασικό που είπε ο κύριος καθηγητής. Ότι δεν τα πήρα τα πόλους. Εδώ. Όχι! Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κύριε Από Σεδόμενε. Αυτά που δεν κάνατε. Έχω να σας πω, μισό λεπτό. Πώς είναι δυνατόν να λέτε. Δεν... Φυσικά και έχετε δείκτη δυσκολίας. Να φτιάξετε κράτος. Σωστό. Να μαζέψετε. Εντάξει. Να συμμαζέψετε. Εντάξει. Να οργανώσετε. Εντάξει. Το αυτονόητο όμως δεν μπορεί να το αφήνουμε τελευταίο. Λοιπόν. Γιατί απλώνετε το χέρι και παίρνετε από αυτούς που δεν έχουν. Το έχω ξαναπεί. Άμα φορολογήσεις τον πλούσιο και του πάρεις τα δίκαια, πάλι πλούσιος θα είναι. Και δεν τον ακουμπάτε πουθενά. Λοιπόν, εδώ θα έχω την πρώτη και σοβαρή μου ένσταση. Εμείς αυτή τη στιγμή κατηγορούμαστε ότι ενώ είμαστε ένα αστικό, όπως λέγεται, κόμμα, και αυτό γράφεται και λέγεται κατά κόρον, χτυπάμε τους αστούς. Διότι, λέει, τους φορολογούμε, και σωστά λένε ότι τους φορολογούμε, υπέρμετρα σε σχέση με άλλες ομάδες πληθυσμού. Και ισχυρότερο παράδειγμα, και συμφωνώ, δεν υπάρχει από τον έμφυα. Έτσι. Αν δεν δούμε τους συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων, των μερισμάτων εκ των κερδών των επιχειρήσεων κτλ., πανευρωπαϊκά έχουμε τα υψηλότερα. Μην λειτουργούμε λοιπόν με όρους παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή
αυτοί οι οποίοι φορολογούνται βαρύτερα από όλους είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Ποιος επιχειρηματικός κόσμος? Ο μεγάλος, η μικρομεσαία επιχείρηση, ο μικρός, διότι, κύριε, οι επαγγελματοβιοτέχνες, διότι, ναι, αυτοί φορολογούνται, διότι, τους έχετε, διότι, τους κύριε, έχετε διαλύσει, κύριε, ναι, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ τώρα. Δεν μου λέτε τίποτα για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν μου λέτε τίποτα για τις λίστες. Δεν κάνω καθόλου. Αν με αφήσετε. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Το ΚΕΦΟΜΕΠ, σας το έχω ξανασυζητήσει, είναι το κέντρο φορολόγησης μεγάλου πλούτου. Συστήθηκε πριν από 1,5 χρόνο για να μαζέψει τα χρήματα από τους πολλούς και από αυτούς, μάλλον από τους λίγους που έχουν τα πολλά. Δεν έκανε τίποτα. Έχουν παράτηση. Όχι. Έχουμε ποτέ. Όχι. Έχουμε και δημοσίευμα. Όχι. Από τους 2.500 οι 50 δεν είναι αποτέλεσμα. Κύριε Στεριόπουλε. Δεν είναι αποτέλεσμα. Ωραία. Να συμφωνήσω ότι είναι αποτέλεσμα. Ακούστε λοιπόν. Πριν από 1,5 χρόνο, με μνημονιακή υποχρέωση, προσέξτε, ναι, την οποία εμείς αναλάβαμε να ελέγξουμε και τους Έλληνες πολίτες μεγάλου πλούτου, έτσι. Αυτές τις 2.500 που λέτε. Αυτό λοιπόν, σε μια χώρα η οποία δεν έχει καν την υποδομή για κάτι τέτοιο, εμείς το έχουμε ξεκινήσει. Δεν είναι 50, είναι πολύ περισσότεροι. Αν πάση περιπτώσει, εγώ να δεχτώ το 50 που είπατε, ήδη υπάρχουν οι πρώτοι καταλογισμοί και έχουν εισπραχθεί και τα πρώτα δεκάδες εκατομμύρια. Τα οποία, αν θυμάμαι καλά, δεν ήξερα ότι θα πάει εκεί η κουβέντα μας, θα είχα φέρει και το σχετικό έγγραφο με την ανακοίνωση από το Υπουργείο. Το είπα στο Βενιζέλο στη διαδικασία που κάναμε τα περιφερειακά μέσα, του το είπα και δεν ήξερε τι ήταν το ΚΕΦΟΜΕΠ. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνετε κι εσείς τώρα. Εγώ, κοιτάξτε, τι να κάνετε. Ο άνθρωπος γνωρίζει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τι περιλαμβάνει η φορολογία των κατώτερων τάξεων και μόλις του μίλησα για ΚΕΦΟΜΕΠ, μου λέει, πείτε το στον κόσμο, μου λέει, τι σημαίνει. Γιατί μπερδεύετε. Να του θυμίσω αυτού δηλαδή κάποιοι ότι το ΚΕΦΟΜΕΠ είναι το κέντρο φορολόγησης μεγάλου πλούτου. Έτσι λοιπόν. Δεν ασχολήθηκε ποτέ, δεν έτυχε. Εμείς λοιπόν που τα παρακολουθούμε αυτά. Και τα παρακολουθώ και όχι μόνο εκ της ιδιότητας του βουλευτού, αλλά επειδή είμαι και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι, δεν δίνετε εσείς εντολή όμως να ελεγχθεί. Κοιτάξτε. Το ξέρω πολύ καλά. Ακούστε, δεν δίνετε εσείς εντολή. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αγνοεί και ο κόσμος. Πλέον οι εντολές για τους ελέγχους είναι εισαγγελικοί. Δεν είναι πολιτικοί. Πλέον δεν θα πει ο Υπουργός ελέγξτε το Στεριόπουλο. Έτσι. Όταν έχουμε λοιπόν βεβαίωση παραβάσεων ή διαπίστωση παραβάσεων. Αφήστε να περάσουν τις 8.000 οι αυτοκτονίες και μετά. Λοιπόν, τώρα μην με παταλού. Όχι! Θα τα απαντήσω όμως γι' αυτό. Θα απαντήσω γι' αυτό. Είναι. Θα απαντήσω γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν τώρα. Για τη λίστα Λαγκάρντ, η εντολή είναι εισαγγελική. Βεβαίως. Έτσι. Ξέρετε πόσες εισαγγελικές εντολές γνωρίζω που δεν έχουν εκτελεστεί. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρετε από αυτές που παρακολουθώ. Και παρακολουθώ όλες αυτές. Θυμίζω, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, ότι είμαι επαγγελματίας ερευνητής που γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η εισαγγελική παραγγελία. Την εισαγγελική παραγγελία την παίρνετε ως πολιτικό κόμμα, ως πολιτικό σχηματισμός και τη γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Όλοι σας. Μου πείτε για τα παρελθόντα. Γιατί? Εγώ. Δεν με αφορούν. Εγώ είμαι βουλευτής του Κοινοβουλίου από το 2012 και σπρώχνω τα πράγματα στην κατεύθυνση που πρέπει να πάνε. Το τι κάναν πριν, το ξέρουμε, το είδαμε, το ακούσαμε, το μάθαμε, το πάθαμε. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που μόλις τώρα λέω και το ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κομβικό. Έτσι. Ας τολμήσει οποιοδήποτε υπάλληλος με εισαγγελική παραγγελία να πει δεν ελέγχω. Θα πάει για απιστία. Τουλάχιστον. Έτσι. Και σπάει ο ομφάλιος λόρος, αυτό που είπε ο καθηγητής, της πελατείας. Τέλος. Ο Νικολούδης, όταν βάζει την υπηρεσία του, ο Νικολούδης ερευνά ξεπλανδρόμικου χρήματος, έτσι, εγκληματικές οργανώσεις κτλ. Όταν βάζει την υπηρεσία του και αρχίζει και ελέγχει, έχει δώσει εντολή. Και η εντολή αυτή, όταν πρέπει να πάει πιο πέρα, να πάει ας πούμε στις εφορίες να ελέγξουν τα ειδικότερα στοιχεία, πάει πάλι με εισαγγελική εντολή. Έτσι λοιπόν, έχει αποκοπεί η σχέση του πολιτικού συστήματος με τον έλεγχο. Αυτό δεν είναι τιμητικό για το πολιτικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έπρεπε να γίνει. Θα αρχίσει να γίνει η δουλειά. Η δουλειά έχει ξεκινήσει
Στη λίστα Λαγκάρντ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί είχαμε ενημέρωση. Τι γίνεται στη λίστα Λαγκάρντ? Οι έλεγχοι έχουν ξεπεράσει πλέον τις 600. Από τις πόσες? Είναι δύο. Αυτή είναι η μία 500 λίστα. Περίπου. Αυτή είναι η μία λίστα. Ακούστε, να σας πω τώρα. Έχει κι άλλες. Ακούστε, ακούστε. Έχει κι άλλες. Αφήστε με τώρα, στην επιτροπή συμμετέχω. Δεν ξέρω εγώ ποιες είναι. Εδώ έφτασε οι άνθρωποι. Τώρα να μου λέτε εσείς. Βγήκε ο Τσίπρας. Βγήκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και είπε, λέει, δεν έχει ελεγχθεί η λίστα Λίχτενστάιν. Και η λίστα Λίχτενστάιν έχει ερευνηθεί από πολύ παλιότερα και έχει αρχαιοθετηθεί κιόλας. Για να δεν ξέρουν και τι τους γίνεται. Και στην ίδια επιτροπή έχουν βουλευτές. Με τη φίλη μου τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, στην ίδια επιτροπή είμαστε. Έχει. Σε ερώτησή της απαντήθηκε αυτό και είπε ότι υπάρχει αρχείο. Δεν και θα διαφωνήσω αυτό μαζί σας. Πάμε παρακάτω. Αλλά βλέπω ότι τραβάτε είναι αυτά που σας συμφέρουν. Όχι, ένα-ένα τα πάω. Η λίστα του Λίχτενστάιν. Πείτε μου για ποια λίστα. Θέλετε να σας πω για ποια λίστα? Καταρχήν, παράλληλα. Θέλετε να σας πω για ποια λίστα? Όποια θέλετε, λέω, ρωτήστε με. Σας ρωτάω λοιπόν για τη λίστα της Τράπεζας της Ελλάδος με τα χρήματα που έχουν βγάλει τα πολιτικά πρόσωπα, ναι, στο εξωτερικό, ναι, το 2011. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια λίστα με πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν τα CDs, έτσι, τα... Πώς θα ξεχάσαμε και τα ελληνικά μας πλέον. Τα... Με οι δίσκοι με όσους, είχαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Με προκαλείτε, κύριε Κουτσογιανακόπουλε. Ακούστε να το πούμε ολόκληρο. Να το πούμε ολόκληρο. Δεν υπάρχει λίστα. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει η ειδική λίστα που λέτε. Υπάρχει η ειδική λίστα των 52.000 Ελλήνων που βγάλαν χρήματα στο εξωτερικό. Α, πέρα από τη λίστα Λαγκάρντ. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Για να μαθαίνει όχι ο ότι δεν υπάρχει η λίστα. Όχι, η απλά ειδική... η λίστα δεν είναι των πολιτικών προσώπων. Έτσι, μπράβο. Είναι κι άλλων. Είναι 52.000. Είναι πολλά τα CDs αυτά. Τα τρέχει ο κύριος Νικολούδης σε συνεργασία με τις ΔΟΗ και τις ΔΟΕ, ανάλογα με το τι πρέπει να ερευνηθεί σε κάθε περίπτωση. Εκεί έχουμε μεγάλη πρόοδο. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους πέψαν όταν πήραν το χαρτάκι για να γίνει ο συμβιβασμός, ο εξοδικαστικός. Αφήνω ανταποκριθήκαν. Έτσι, μπράβο. Ανταποκριθήκανε. Και συνεχίζεται. Βέβαια, το να ελέγξει κανείς 52.000 ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορεί να. Γιατί να τους ελέγξει και τους 52. Γιατί δεν ελέγχει πρώτα εσάς τους πολιτικούς? Ωραία. Πάτε ωραία. Ένα στοίχημα. Λοιπόν, ότι ακούστε, ακούστε. Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο τώρα. Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο. Στις 52.000 υποθέσεις, εάν χρειαστήκατε 2,5 χρόνια για τις 2.500 της Λαγκάρντ, ξέρετε πότε θα φτάσουμε στα πολιτικά πρόσωπα? Γιατί θα τα αφήσουμε τελευταία. Μην είστε καθόλου βέβαιος. Θέλετε να το κάνουμε αναλογικά? Σε 15 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε. Τη λίστα Λαγκάρντ. Όχι. Θα το κλείσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα κουβέντας. Αυτό μόνο. Αυτό παρακαλώ, μόνο. Παρακαλώ. Αυτό μόνο. Γιατί θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα ακόμα από τον κύριο καθηγητή. Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Να πούμε για να ξέρει ο κόσμος. Με τη λίστα Λαγκάρντ, εμείς την πήραμε στα χέρια μας Σεπτέμβριο του 2013. Έτσι. Θυμάστε τι έγινε τότε στη Βουλή κτλ. Από τότε εκπαιδεύσαμε αμέσως στα νέα όπλα, γιατί εδώ δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να ψάξει τις λίστες. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν. Έτσι. Γιατί θέλω σε δικαστικές συνδρομές με χώρες του εξωτερικού και. Ήδη όμως με το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και αυτό το οποίο θα προσθεθεί, οι ρυθμοί πλέον θα είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και τα αποτελέσματα θα προκύψουν μέσα στο 2015 για όλους. Θα έχει τελειώσει αυτό. Παράλληλα, ο Νικολούδης τα άλλα τα βγάζει περίπου ανά 10.000. Τα έχει στείλει στις διάφορες ΔΟΗ, προκειμένου να γίνονται και οι φορολογικοί. Εγώ δεν έχω ενστάσει με τη δουλειά του ανθρώπου. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Θα πρέπει να λέω ότι ο κύριος τι έχει εισπράξει αυτή τη στιγμή η ελληνική έχει κοινωνία. Ακούστε, με αυτά που ισχύουν σήμερα. Ακούστε, γιατί αυτά τα οποία δίνετε εσείς δυνατότητα να τα πούμε, τα κεντρικά κανάλια ξέρετε δεν δίνουν καμία δυνατότητα να τα πούμε. Ο Νικολούδης λοιπόν σας μέχρι τώρα έχει δεσμεύσει. Επαναλαμβάνω έτσι ξεκάθαρα, ναι, τα σκέτα. Θεωρώ μεγάλη μαγιά. Μεγάλη μαγιά, κυριολεκτικά, που ένας βουλευτής κυβερνητικός κάθεται και κάνει τέτοια κουβέντα. Γιατί δεν την έχω ακούσει πουθενά. Τι να σας πω. Τέλος. Παίζουμε τους τέλος, 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 λοιπόν, τέλος. Το σημαντικότερο να μάθει ο κόσμος, μέχρι τέλος τώρα η υπηρεσία του κ. Νικολούδη έχει δεσμεύσει κατά σχέση
ένα δις μέσα από τις έρευνες για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος κτλ. Έτσι. Θα μπορούσα να σας προβοκάρω τώρα, να σας πω από ποιους, αλλά δεν το κάνω. Πάμε παρακάτω. Πάντως, Λευτέρης... αυτά δεν είναι, τι δεν είναι? Το λένε, 50 ή 100. 100%. 100%. Έτσι. Εσάς δεν ακουμπάει κανένας. Το πολιτικό σύστημα δεν ακουμπάει κανείς, κύριε Κουτσιανακόπουλε. Απαντώ. Σας θυμίζω τι είπε πριν από 10 μέρες ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το ακούσατε? Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, καταγγέλω, λέει. Είμαστε μαζί με τον Απόστολο. Καταγγέλω, στην λέει. Στην Επιτροπή Δεσμών και Διαφανείας. Έτσι. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπε: καταγγέλω τις διαδικασίες. Και είπε το όνομα. Ωραία. Είπε το όνομα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εδώ. Που όταν ζητήθηκε να ελεγχθούν τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων, των υπουργών, των αρχηγών των κομμάτων, των πρωθυπουργών. Διαγράφηκαν τα 2 χρόνια πριν υπουργοποιηθούν. Πώς θα έχει η Επιτροπή συγκριτικό, κύριε Κουτσογεννακόπουλε? Δεν θέλω να μου το απαντήσετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να μου το απαντήσετε. Είναι σημαντικό πρέπει να το κατήγγειλε ο άνθρωπος. Ακούστε. Διότι το κατήγγειλε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Γοδοϊκοντούτης και ο Θεός να του δίνει μακροημέρευση. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω γιατί. Γιατί τα λέτε τα χρόνια? Θα σας πω. Θα σας πω. Χτύπημα κάτω από τη μέση. Γιατί του διαφύγανε 2 πραγματάκια. Και για να καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να πούμε το εξής, κύριε Στελιόπουλε. Πρώτον, όλοι οι βουλευτές από το 12 και μετά υφιστάμεθα εξονυχιστικό έλεγχο του πόθεν έσχες μας. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Άλλο αυτό. Μέχρι κεραίας. Άλλο αυτό. Έτσι. Αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμπάνης αφορούσε τον τι έλεγχο. Τι ανάγκη είχε να περάσει τώρα ο κύριος Αθανασίου τροπολογία? Ακούστε λιγάκι. Τι ανάγκη είχε? Ο Κακλαμάνης αναφέρθηκε το δέχομαι, στον έλεγχο κύριε, που κύριε, είχε πει ο Πρωθυπουργός. Το δέχομαι. Προς τα πίσω γιατί μέχρι πέρασε το 1974. Ναι! Ναι! Ο άνθρωπος είπε: τσακώθηκα με την Εθνική Τράπεζα ή συγγνώμη, δεν ξέρω ποια τράπεζα είπε εκεί, για να του δώσει τα στοιχεία μέχρι πριν τη μηχανογράφηση. Λοιπόν. Δεν του τα δίνανε, λέει. Γιατί ξέρετε γιατί. Οι τράπεζες. Γιατί θα αναγκάζονταν μετά να δώσουν και σε άλλους. Ακούστε. Οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν σε οποιονδήποτε. Καλά, δεν είναι οποιοδήποτε. Όχι, μισό λεπτό. Ένας πάνε... πρώην υπουργός που το ζητάει. Εδώ ανοίγουμε το κεφάλαιο των προσωπικών, δεν τον παίρνω, δεν έχει σημασία. Μα ο ίδιος ποιος τα είναι μέσα, έτσι. Ο ίδιος ζήτησε τα δικά του για να τα καταθέσει. Τι προσωπικά δεδομένα. Εγώ ζητάω τα δικά μου στοιχεία. Τα ατομικά σου μπορεί να τα ζητήσει. Αυτά δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Εάν υπάρχουν, γιατί δεν νομίζω τώρα να κρατάνε τράπεζες αρχαία από το 1975 και μετά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όχι, είναι κάτι σημαντικό. Η τροπολογία Αθανασίου έλεγε το εξής, ότι πλέον... Τι το είπα εγώ, Κακλαμάνης το. Ναι, αυτό δεν το έχει διαβάσει ενδεχομένως, δεν το έχει καταλάβει, τι να σας πω τώρα. Η τροπολογία Αθανασίου τι έλεγε? Ότι πλέον ο έλεγχος θα γίνεται από διακομματική επιτροπή της Βουλής, στην οποία μέσα έβαλε και αρεοπαγίτες δικαστικούς για να υπάρχει το εχέγγυον. Και αυτό έγινε δεκτό από όλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα πολύ σημαντικό από τον καθηγητή, τον κύριο Λευτέρη Θαλασσινό, για τη διήμερη κρίση αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, που τρελάθηκε το σύστημα κυριολεκτικά. Χάθηκαν 7 δις μέσα σε 2 μέρες. 7 δις μέσα σε 2 μέρες από το ελληνικό χρηματιστήριο, διότι οι οικονομικοί καρχαρίες, οι παγκόσμιοι καρχαρίες έκριναν ότι έπρεπε να ρίξουν 2 σκαμπύλια στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα για τις εξελίξεις. Ακούστε έναν άνθρωπο που μας μεταφέρει τις απόψεις 100 οικονομολόγων σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ παγκόσμιας εμβέλειας που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο των Δελφών. Ακούστε τι ήταν αυτή η σφαλιάρα. Ήταν και αυτό η αντίδραση, αποτέλεσμα της αντίδρασης των διεθνών αγορών. Όταν οι διεθνείς αγορές, να ξέρετε κύριε Στελιόπουλο ότι και οι ακροατές σας, οι αγορές, όταν λέμε αγορές, είναι τα θηρία. Οι μεγάλοι οργανισμοί, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ανά πάσα στιγμή, εάν θέλουν να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία, το κάνουν εν μία νυχτή. Έχουν τα χρήματα που διαθέτουν είναι περισσότερα από αυτά που μπορεί να ελέγξει η ελληνική οικονομία. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι οίκοι κερδοσκοπούν σε βάρος κάποιων χωρών. Κατεντολήν, κύριε καθηγητά. Καθόλου κατεντολήν. Είναι κεφάλαια, τα λέμε κερδοσκοπικά κεφάλαια. Προσωπικά έχω κάνει 2 μελέτες, έχουν δημοσιευθεί στην Αμερική, που καταγγέλλω αυτά τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, ότι κερδοσκόπησαν σε βάρος της χώρας μας.
και όχι μόνο σε βάρος της χώρας μας, και σε βάρος του ευρώ έχουν παίξει ένα βρώμικο παιχνίδι. Παρά όλα τα αυτά όμως, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν είμαι κατά αυτών. Προσωπικά λέω στους συζητητές μου ότι, παιδιά, εάν γίνετε ποτέ manager, σας εύχομαι όπου πάτε η εταιρεία σας να κερδίζει. Γιατί αν χάνει, θα σας λένε χασούρε. Θα είστε managers που χάνετε. Οι managers δεν χάνουν τώρα. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες, κάνανε πολύ καλά τη δουλειά τους και κερδοσκόπησαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Γιατί όμως? Διότι τους έδωσε το δικαίωμα. Αυτό που συνέβη λοιπόν πριν από λίγες ημέρες στο χρηματιστήριο ήταν ακριβώς αυτό. Όταν βγήκε επίσημα ή διέρευσαν πληροφορίες ότι θα βγούμε ξανά στις αγορές χωρίς να έχουμε μία στήριξη, γιατί χρειαζόμαστε στήριξη, οι αγορές αντέδρασαν. Και πώς αντέδρασαν? Θα βγείτε στις αγορές. Ωραία. Ας αυξήσουμε λοιπόν τα spreads, τη διαφορά των επιτοκίων στα ομόλογά σας, το ασφάλιστο κινδύνου, να σας φέρουμε πάλι σε ένα σημείο να καταλάβετε ότι χωρίς εμάς δεν πάτε πουθενά. Το λάθος λοιπόν που γίνεται είναι, και αυτό γιατί έγινε, διότι δεν υπήρχε μια απόφαση εθνική που να λέει ότι ναι, συμφωνούμε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι έχουμε τη δυνατότητα. Όταν ακούνε οι αγορές, το ένα κόμμα να λέει ότι ξέρεις πού θα πάτε, δεν έχετε τη δυνατότητα, το άλλο κόμμα να λέει εμείς όταν βγούμε δεν θα πληρώσουμε, το άλλο κόμμα να λέει όχι, εμείς θα υπογράψουμε. Αυτά είναι γελοιότητες. Και ένας απλός, ένα νοικοκυριό, ένα ελληνικό νοικοκυριό, αν πάει σε μια τράπεζα να ζητήσει ένα δάνειο και είναι η μητέρα από τη μία πλευρά, ο πατέρας από την άλλη, το παιδί από το άλλο, από την άλλη, και ο καθένας έχει διαφορετική άποψη, ο τραπεζίτης θα του πει: καλά, είστε σοβαροί, ήρθατε να πάρετε δάνειο και δεν έχετε συμφωνήσει τι θέλετε. Αυτό δυστυχώς πάθαμε. Μόνο που κύριε καθηγητά, με τα κόμματα, όπως πολύ σωστά περιγράψατε στην αρχή, στην Ελλάδα να μην συνεννοούνται, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό πληρώνουμε, όπως είπα. Ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν κατάφερε ακόμα να αποβάλει τη σχέση που υπήρχε και που υπάρχει μεταξύ του κόμματος και του πελάτη ψηφοφόρου. Ακούσατε ξανά τον κύριο Θαλασσινό. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η πελατεία των κομμάτων. Η ερώτηση έχει να κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Είπατε ότι θα βγείτε στις αγορές. Αυτό το είπε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Βεβαίως. Αφού πρώτα συνοήθηκε με Μέρκελ, συνοήθηκε με Ντράγκη και πήγε ο Στουρνάρας με το Χαρντοβέλη και συνοηθήκαν με τη Λαγκάρντ. Αυτομάτως βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ ό,τι και να συμφωνήσετε δεν θα το αναγνωρίσω. Καμία υπογραφή δεν αναγνωρίζω, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε. Διότι εγώ θέλω διαγραφή χρέους, την οποία δεν ξέρω πώς θα την κάνω, θα δούμε, έτσι. Και βεβαίως μετά έρχεται αυτό που περιγράφει ο κύριος καθηγητής. Λέει, καλά, εσείς οικογένεια, λέει εκεί πέρα. Δεν συνεννοείστε. Δεν συνεννοείστε. Τι θέλετε τελικά? Για πιστρωθείτε πλέμε στη γλώσσα μας. Πολύ σωστά. Έτσι. Σωστά. Για συμμαζευτείτε. Εσείς λοιπόν, δηλαδή λέτε ότι είναι σφαλιάρα προς όλους. Δεν το συζητώ και κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Στεριόπουλε. Γιατί εάν οι αγορές. Εσείς κυβερνάτε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ακούστε, να εξηγηθώ. Τη δήλωση. Δύο μέρες μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Ναι. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε να ήταν βράχος. Ακούστε λοιπόν τώρα. Δύο μέρες μετά την ψήφο εμπιστοσύνης. Ακριβώς. Εξηγούμε. Η δήλωση Σαμαρά περί επιμπλοκής από τον Δονοτού γίνεται στην κοινή συνέντευξή του με τη Μέρκελ. Ένα μήνα πριν. Ναι, αλλά η Μαρία Ισπυράκη που την έβγαλα εγώ την επόμενη μέρα mm-hmm. από το Ευρωκοινοβούλιο μου λέει, κύριε Στεριόπουλε, ξέρετε, λέει, ότι το 75% του χαρτοφυλακίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις αγορές είναι στα κράτη. Μπράβο! Το άλλο 25% μας δημιούργησε το πρόβλημα. Μπράβο! Ακούστε λοιπόν. Γίνεται η συνεννόηση με τον Ντράγκη, βγαίνουν οι δηλώσεις, πάλι καμία αντίδραση από τις αγορές, από κανέναν. Όλα καλώς χαμωμένα. Γίνεται η συνάντηση με τη Λαγκάρντ, επίσης κανένα πρόβλημα. Ούτε εις αντίδρα. Ούτε έχουμε άρθρα στον τύπο, ούτε Financial Times, ούτε New York, ούτε Guardian, πουθενά τίποτα. Και πότε εμφανίζει το θέμα? Μετά, όπως λέτε, δύο μέρες μετά, ναι, τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης. Τι έχει μεσολαβήσει λοιπόν? Έχει μεσολαβήσει ένα τεράστιο γκρίζο βιβλίο που έχει γράψει η Ναόμι Κλέιν και λέγεται Θεωρία του Σοκ. Έχει λοιπόν Τέτοιο είναι. Έχει μεσολαβήσει η στάση, δεν κάθεστε καλά. Η στάση να. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε και είπε όσα είπε.
Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, ο κόσμος τα άκουσε και τα ξέρει. Εδώ, βλέπουν, λοιπόν, εδώ περιγράφεται, δεν λέω ότι αυτό που λέτε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, λέμε όμως ποιος κρατάει τα ενία. Και τα ενία τα κρατάει με ανανεωμένη, πρόσφατα, φρεσκότατη ψήφο εμπιστοσύνης ο Αντώνης Σαμαράς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέει εγώ θα βγω στις αγορές. Ακριβώς. Ακούστε. Ο Σαμαράς έχει εξασφαλίσει από Ντράγκη και Ευρωπαίους τη συνέχιση της στηρίξεως και της χρηματοδοτήσεως των αναγκών μας. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει από το Δουνουτού αυτό που υπόθηκε ότι θα είναι το εναλλακτικό, πώς το λένε, τροφοδοτικό σχέδιο χρηματοδοτήσεως, εάν και εφόσον χρειαστεί. Εμείς έχουμε κάνει δουλειά σωστά και όπως πρέπει για να κάνουμε τον βηματισμό, ο οποίος βεβαίως δεν πρόκειται να είναι κανένα τρελό βηματισμό, δεν είναι κανένα τρελό να βγει να δανειστεί με 8%. Όμως που πατάει έτσι πάνω στην κομματική πελατεία. Όχι, μα μη σχολείτε. Γιατί τα. Συγγνώμη, τα 7 δις από πού χάθηκαν. Αυτό ήταν το παιχνίδι του χρηματιστηρίου. Όπα. Ναι, από ποιον. Μα αυτούς που πήραμε. Από τους Έλληνες εμπλεκόμενους. Από τους Έλληνες εμπλεκόμενους παίχτες του χρηματιστηρίου. Ποιοι είναι αυτοί, εγώ και εσείς. Εάν, εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Χάθηκαν τα 7 δις γιατί ξεπουλήσαν οι ξένοι ως όσο. Γι' αυτό χάθηκαν. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έτσι, μπράβο. Οι δικοί μας πάλι τα χάσαν. Αν εγώ, προσέξτε. Το πελατειακό σύστημα που πόνταρε πάνω στα κόμματα. Όχι. Δεν έχω καθόλου εδώ συμφωνία. Καλά. Αν εγώ έχω μετοχές της Εθνικής. Έτσι, τις έχω αγοράσει με ένα ευρώ. Υποθετικά βεβαίως. Και η μετοχή έχει ανέβει και έχει πάει 3. Εγώ έχω ένα κέρδος. Ας μην κάνουμε τώρα οικονομικό έτσι μάθημα. Όταν λοιπόν ο άλλος αρχίζει και πουλάει και κατρακυλάει μετοχή και πάει και κάτω από το 1 ευρώ που την έχω αγοράσει, καταλαβαίνετε ότι έχω χάσει. Δηλαδή τι λέτε χρήματα. Κύριε Κωσογιάννακόπουλε τώρα, για να καταλάβω. Λέω ότι λοιπόν, η λύση είναι η λύση να συγκυβερνήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς όχι. Γιατί σας λένε αναγκαστικά συνεννοηθείτε. Και ο κύριος καθηγητής αυτό υπονοεί. Σου λέει πάτε ως οικογένεια Ελλάδα, Ελλάδα οικογένεια. Και άλλος λέει το ένα, άλλος λέει το άλλο. Άμα δεν πείτε όλοι το ίδιο, θα έχετε πρόβλημα. Ακούστε, εμείς πώς θα πείτε όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη μία λέει θα κάψει η μνημόνια, την άλλη λέει θα καταργήσει, γιατί θα μονομερώσει. Γιατί έλεγε ο Σαμαράς στο Ζάπιο τα ίδια που έλεγε και μετά. Τα οικονομικά δεδομένα σε κάνουν και αλλάζει θέση. Να το πούμε. Αν λοιπόν κάποιο πρέπει να αλλάξει θέση. Δεν είναι κανένα άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο θα πρέπει, έστω και προσχηματικά ή υποκριτικά, δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω να βρεθεί και να πει. Μα είναι σαφές, μα το δείξανε. Συνήθως αλλάζει ο δεύτερος. Εδώ φέρετε το Βενιζέλο στην κυβέρνηση, κύριε Κωτσογιαννακόπουλε. Θέλετε να αφήναμε τη χώρα κυβέρνηση. Όχι! Άλλο λέω. Ποιο αλλάζει άποψη. Μην αλλάζετε θέμα. Εγώ δεν αλλάζω καθόλου. Ο δεύτερος αλλάζει θέμα. Όχι ο πρώτος. Ποιος είναι ο πρώτος. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις άλλων δείχνουν πρώτον. Μου είναι αδιάφορο τι δημοσκοπήσεις. Ακούστε. Συμφωνούμε ότι ο δεύτερος αλλάζει άποψη. Ποιο είναι ο πρώτος και ποιο είναι. Λέω όποιο και να είναι. Τώρα. Όποιο και να είναι. Τώρα, ακούστε κύριε Στεριόπουλε. Τώρα, είτε το θέλουμε ή δεν θέλουμε, πρώτος στο βάρος και στο φορτίο της ευθύνης είναι ο Σαμαράς και η κυβέρνηση. Βεβαίως. Εντάξει. Ασκούν διοίκηση. Ακολουθεί λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική, πολιτική η οποία εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και όταν είπαμε ότι μερικώς τα πράγματα εδώ δεν θα πάνε έτσι, έγινε αυτό που έγινε. Mm-hmm. Και εγώ δεν το θεωρώ καν σφαλιάρα, το θεωρώ απλό τράβηγμα αυτιού. Εάν αύριο μεθαύριο έχεις μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα αρχίσει να δοκιμάζει αυτά τα οποία άλλοτε λέει. Ο Λαφαζάνης βγήκε πάλι τώρα και έλεγε μονομερή η διαγραφή του χρέους. Σήμερα στην εξέλιξη, ψάξε βρείτε το. Ο άλλος να λέει έτσι, ο άλλος να λέει αλλιώς, ο άλλος να λέει πάγωμα, ο άλλος να λέει αναστολή κτλ. Βάλτε με το νου σας τι έχει να γίνει. Τι έχουν να κάνουν οι αγορές. Καταλαβαίνω. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι και να κλείσουμε. Καθηγητής Λευτέρης Θαλασσινός. Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο αυτό το τριήμερο στο Συνεδριακό Κέντρο των Δελφών. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το πότε η πολιτική και με όμικρον γιώτα και με ήτα θα αρχίσουν να λειτουργούν υπέρ των πολιτών και όχι των αριθμών.
πότε η οικονομία θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των αριθμών, σε τούτη τη χώρα τουλάχιστον. Ενδεχομένως αύριο, ενδεχομένως ποτέ. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιοι θα είναι οι κυβερνώντες στα επόμενα χρόνια και το τι πολιτική θα εφαρμόσουν. Οι κυβερνώντες, κύριε καθηγητά, είναι πολύ δύσκολο να συμβουλευτούν μια ομάδα ανθρώπων σαν και εσάς, σαν αυτούς που ήταν σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο των Δελφών, για να πάρουν τις σωστές λύσεις προς όφελος των πολιτών. Είναι τόσο δύσκολο? Καθόλου. Τις σωστές λύσεις έχουν, τις σωστές λύσεις ξέρουν. Οι σωστές λύσεις όμως δεν εφαρμόζονται εύκολα εάν δεν χαλάσεις τη σχέση σου με την πελατεία. Και δυστυχώς το πολιτικό σύστημα, το πρώτο πράγμα που προσέχει είναι η πελατεία. Υπάρχει στην Αμερική, και αν θέλετε να τελειώσω με αυτό, υπάρχει στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στη Νέα Υόρκη, η άποψη μεταξύ των διακεκριμένων οικονομολόγων του κόσμου ότι την κρίση την προκάλεσε η σχέση των κυβερνήσεων με τους κεντρικούς τραπεζίτες. Τι σημαίνει αυτό? Οι κεντρικοί τραπεζίτες, δηλαδή όταν λέμε κεντρικοί τραπεζίτες, δεν εννοούμε, εννοούμε τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών. Αυτοί λοιπόν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών επέτρεψαν στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα να απλωθεί με ένα τέτοιο τρόπο, χωρίς έλεγχο και χωρίς δυνατότητες ίσπραξης των δανείων, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σε πρώτη φάση το τραπεζικό σύστημα των χωρών. Η ίδια η Αμερική αναγκάστηκε να χρηματοδοτήσει στην αρχή της κρίσης τη Citibank, γιατί διαφορετικά θα έπεφτε έξω, θα πτώχευε η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου. Μάλιστα. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση Ομπάμα στην αρχή της θητείας της να την χρηματοδοτήσει, και όχι μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουν γίνει λοιπόν λάθη που ξεκίνησαν από τους κεντρικούς τραπεζίτες, δίνοντας το δικαίωμα στο τραπεζικό σύστημα να εξαπλωθεί, και στην Ελλάδα το είδαμε με τα δάνεια, τα διακοπών, με την απίστευτη επέκταση στο πιστωτικό χρήμα, με την δυνατότητα όλοι οι Έλληνες να έχουμε τρεις πιστωτικές κάρτες. Άρα, αυτά, κύριε καθηγητά, λέτε ξεκάθαρα ότι κυβερνούν οι αγορές και όχι οι κυβερνήσεις. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Τι άλλο να πούμε εμείς μετά από αυτό? Παραδέχονται όλοι ότι δεν κυβερνούν οι κυβερνήσεις, αλλά κυβερνούν οι αγορές, κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Κύριε Στυριόπουλε, ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ως χώρα, έτσι, ως Ελλάδα, ως κυβέρνηση. Ναι, αλλά όταν τον ρώτησα, είναι πολύ δύσκολο να έρθουν κάποιοι και να σας συμβουλευτούν. Ακούσατε τι μου είπε? Βεβαίως. Είπε ότι τις ξέρουν τις σωστές λύσεις. Σε αυτά θα εξηγηθούμε τώρα. Εμείς, κύριε Στυριόπουλε, υπολοιπόμεθα δημοσκοπικώς, διότι έχουμε ρίξει τις σχέσεις μας, τις έχουμε διαρρήξει πλέον με αυτό που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι ήταν οι πελάτες μας. Σε αντίθεση με τους ΣΥΡΙΖΑ που διαλέγει πελάτες. Παράδειγμα, η υπόσχεση περί αυξήσεως των ελαχίστων μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Διαλέξαν πελάτες τους εργαζομένους και δεν τους νοιάζουν οι εργοδότες, αν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Κοινικά ειλικρινής και ρεαλιστής καθηγητής Θαλασσινός, τι άλλο μας είπε, κύριε Στυριόπουλε, ότι εδώ πέρα δεν υπήρχε ο κεντρικός έλεγχος, το πράγμα ξεχύλωσε και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Μπράβο. Ξέρετε τι έγινε μόλις πριν 10 μέρες? Οι 120 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν τεθεί πλέον επισήμως υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Αυτή τη στιγμή το 80% του τραπεζικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ελέγχεται και παρακολουθείται από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Άρα αυτό το πάρτι, αυτή η χαοτική κατάσταση του παρελθόντος με τα, πώς τα είπαμε, διακοποδάνεια, χριστουγεννοδάνεια, πασχαλοδάνεια, και να μην πω και καμιά άλλη έκφραση που λέγεται συγκατομιλουμένη έξω, τελειώνει. Τέλειωσε μάλλον. Από εδώ και πέρα οι κανόνες θα είναι σαφείς και συγκεκριμένοι. Και εδώ αναδεικνύεται κάτι το οποίο το έλεγα, το ξανά έλεγα και το φώναζα. Ποιος είναι, και μάλιστα το είχα πει με αφορμή την κρίση στην Κύπρο, ότι εκεί αναδεικνύεται ο ρόλος, ο ελεκτικός ρόλος που πρέπει να υπάρχει και στις κεντρικές τράπεζες κάθε χώρας, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος στο παρελθόν δεν είχε λειτουργήσει δυστυχώς ελεκτικά, παρεμβατικά σε όλα αυτά που γινόντουσαν. Τώρα όμως, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα γίνεται.
και η ευκολία στο δανεισμό που υπήρχε στο παρελθόν, θα στενοχωρήσουμε κάποιους που θα τα ακούσουν τώρα που θα το πω, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν κριτήρια πλέον. Δεν θα παίρνει τηλέφωνο ο Κουτσογιαννακόπουλος για να δώσει δάνειο στο Στεριόπουλο ο τραπεζίτης. Επειδή έτσι. Ναι. Θα πρέπει να αποδεικνύει ο άλλος ότι έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση να το πάρει. Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ειλικρινά, για αυτή την εξαιρετική κουβέντα με βάση τα οικονομικά δεδομένα που μας έδωσε ένας έγκριτος καθηγητής της Πανεπιστημίου, ένας οικονομολόγος που γνωρίζει καλά, και κυρίως για το γεγονός, το λέω για πολλωστή φορά, ότι είστε πάντοτε εδώ απέναντι στους ανθρώπους που σας ψήφισαν να λέτε τη γνώμη σας σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Κύριε Σεργιόπουλε, καταρχήν ξεκινώ το τελευταίο να σας πω, είναι υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλω, το είπα, θα το ξαναπώ, να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ και εσάς προσωπικά και το κανάλι σας και όλους τους συνεργάτες σας για το γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ όχι με τίτλους αλλά με επιχειρήματα. Γιατί αυτό που λείπει σήμερα στο δημόσιο βίο είναι το να ακούγεται το επιχείρημα. Και τρίτον, πρέπει να σας συγχαρώ που παρακολουθείτε τα ζητήματα που θα παρακολουθείτε και που βρήκατε ανθρώπους σαν τον καθηγητή Θαλασσινό και δώσατε τη δυνατότητα να τον μάθω κι εγώ, να τον μάθει ο κόσμος και να ακούσουμε τι λέει η πραγματικότητα, τι λέει ο ρεαλισμός.